είχαμε νέο τσακωμό, έτσι ένα λεκτική ο τσακωμό, μεταξύ Φέης Κορδά και Γιώργου Λιάγκα, στον Αντένα. Ναι. Τι έγινε πάλι εκεί? Αφορμή λοιπόν ήταν κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο νέος αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ναι. Όπου είχε αποκαλέσει τους ομοφυλόφιλους ανθρώπους με κουσούρι. Ναι. Υπήρξαν και κάποιες άλλες δηλώσεις του που μιλούσε παλιά για τη θρησκεία, για τους αλλοδαπούς και για τις εκτρώσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το γεγονός που έφερε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στη Φέση Κορδά και τον Γιώργο Λιάγκα. Καθώς υπήρχε μια αντιπαράθεση για το τι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζέρβας. Μας πάμε να ακούσουμε την αντιπαράθεση των δύο. Ωραία, ναι. Πάμε να δούμε. Μας είπε τι για ποιο σκοπό. Ναι, γι' αυτό τον λόγο τσακώθηκαν. Πάμε να δούμε το πρώην ζεύγος στη ζωή και είναι ζεύγος στην τηλεόραση, το πώς έτσι αρπάχτηκε για μία ακόμα φορά. Στον αντιδήμαρχο επί της καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, αυτός να είναι, θυμίσω τη διότητά του. Του... Βέβαια, λοιπόν, από τη Δευτέρα. Να θυμίσω ότι παρακολουθήσαμε εδώ ένα βίντεο 9 χρόνια πριν τι έλεγε. Που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι είναι κουσούρι κτλ. Κτλ. Τώρα δεν θέλω καν να τα αναπαράξω. Και γιατί Τάσος... να γίνεται παρέλαση, ναι, με τους γκέι, θα έπρεπε να γίνει και με τους καπνιστές. Ναι. Και... Βέβαια, οι δηλώσεις που κάνει γενικότερα είναι προκλητικές και σε άλλους τομείς. Βρήκαμε λοιπόν μία συνέντευξή του που είναι 9-12 πιο πρόσφατη. Του 2019, πριν από δύο χρόνια ακριβώς. Είναι στον συνάδελφο Αλέξανδρο Φεραίο στο κανάλι Euro Channel. Θέλω να δείτε τι λέει. Για αλλοδαπούς, για τη θρησκεία, για τις εκτρώσεις. Τοποθετείται γενικότερα και νομίζω πάλι με ακραίο τρόπο. Δείτε το. Κατανοήσει τι. Ότι όσοι γεννιούνται εδώ δεν είναι όλοι Έλληνες. Δεν το κατανοείτε. Σου λέει, παιδί μου, πες ότι έρχονται ένα ζευγάρι από την Αλβανία και γεννάει ένα παιδάκι στην Ελλάδα. Το παιδάκι αυτό είναι Ελληνόπουλο. Δεν το δέχεται ο κύριος. Όπως δεν δέχεται και τις εκτρώσεις. Μιλάει για γενοκτονία του έθνους. Κακώς γίνονται εκτρώσεις. Είναι ρητορική μίσους, όπως και να το δούμε από όποια πλευρά και αν λέγαμε, δούμε και με αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να έχει αλλάξει από το 2013 μέχρι σήμερα απόψη. Που λέγαμε χθες ότι μπορεί να έχει αλλάξει ένας άνθρωπος από το 2013 μέχρι σήμερα απόψη. Με αυτό πορεύεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοιες απόψεις. Στις όποιες αποφάσεις του που έχουν να κάνουν με το κοινό. Δεν παίζουν ρόλο οι απόψεις. Δεν παίζουν ρόλο. Κάποια στιγμή δεν θα έρθει αντιμέτωπο σε μια τέτοια απόφαση. Τη δημαρχία της Θέρμης. Άρα λοιπόν μου δίνεις το καλύτερο πάτημα να πω ότι το μεγάλο ζητούμενο εδώ είναι η απουσία από εχθές του υποτίθεται μοντέρνου Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζέρβα. Σε παρακαλώ, ο άνθρωπος είναι, επειδή δεν τον γνωρίζω. Δεν με παρακαλείς καθόλου. Όχι, είναι. Δεν θα μου απαγορεύσει να λέω τη γνώμη μου. Ναι, το υποτιθέμενο τι σημαίνει. Ωραία, εγώ υποτιθέμενα είναι. Διότι Φέι, σε αυτές περιπτώσεις οφείλεις να μην αφήνεις να σύρεται δύο μέρες στην ιστορία αυτή. Λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι κάνει, άρρωστος δεν είναι, μια χαρά είναι. Να δώσουμε δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Πού είναι, παιδιά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης? Να δώσουμε το ρεπορτάζ, διότι 8 του μήνα παραιτήθηκε ο κύριος Θεοτοκάτος από το συνδυασμό με τον οποίο είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος. Πολλοί είπαν στον Δήμαρχο, και το ξέρω από πληροφορίες δημοσιογραφικές, μην εμπλακείς με τον κύριο Θεοτοκάτο, μην τον πάρεις με την παράταξή μας. 9 του μήνα ανακοινώθηκε ότι γίνεται αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα κινητήρια, αλλά αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Και ήταν πολλοί εκείνοι που είπαν ότι έχει πολύ ακραίες απόψεις και δεν μπορεί να είναι ανάμεσά μας. Και δεν ταιριάζουν και σε ανθρώπινο επίπεδο με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά μέσα από τις επιλογές του και από τις απόψεις του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Όσο τον κρατάει και δεν το διευκρινίζει, έχει πρόβλημα. Ή πρέπει να βγει να πει: έκανα λάθος, ή πρέπει να βγει να πει: τιμώ την απόφασή μου και είναι αυτό που θέλω να τον απομακρύνει. Να βγει ο κύριος Θεοτοκάτος και να πει: έχω αλλάξει απόψεις και γι' αυτό παραμένω αντιδήμαρχος. Να το δεχτούμε. Κακός χαμός, παιδιά, με τις... Κοιτάξτε, κάποιες απόψεις, πολλοί κόσμοι συμφωνεί με αυτό που λέει ο κύριος ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Θεοτοκάτος. Κάποια λένε είναι ακραία, κάποια λένε καλά και λέει και τα λέει. Το θέμα είναι αν συμφωνεί ο δήμαρχος. Το θέμα εδώ πέρα είναι αν ένα παιδί γεννηθεί από γονείς οι οποίοι είναι από το Πακιστάν. Είναι Ελληνόπουλο? Σύμφωνα με την νομοθεσία, εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, θεωρείται Ελληνόπουλο. Μάλιστα. Σύμφωνα έχουμε με την νομοθεσία. Τον κύριο Σαβριανάκη, μήπως. Μάλιστα. Άρα υπάρχει εδώ τέτοιο. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Θεοτοκάτο. Πώς λέγεται? Θεοτοκάτος. Θεοτοκάτος. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος. Σε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, δεν μπορεί. Δεν μπορείς να τον βάλεις ότι είναι Ελληνόπουλο. Είναι δύο άλλων με τον Μπαγκλαντές. Συγγνώμη. Και έχουν κάνει ένα παιδί και γεννήθηκε στην Ελλάδα. Άρα η μητέρα μου, έτσι, η οποία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, δεν είναι Ελληνίδα, είναι Αιγύπτια. Αυτό δηλαδή
Έτσι, θα τρελαθούμε τελείως. Αυτά λέει ο Λιάγκας. Ναι, αυτό λέω, είναι τρελό. Όχι, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα 100%. Είναι και αυτό δεν είναι παράδειγμα πάνω, διότι γιατί η μαμά σου έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Είναι Αιγυπτιώτισσα, δεν είναι Αιγύπτια, είναι Ελληνίδα που έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Αιγυπτιώτες. Εγώ σου λέω αυτός που είναι στο Μπαγκλαντές. Αυτός που είναι το Μπαγκλαντές και έχει έρθει εδώ με τη γυναίκα του το Μπαγκλαντές. Τι είναι και γεννιέται το παιδί εδώ, Ελληνόπουλο. Αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ κάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Θεωρείται Ελληνόπουλο. Στην απογραφή που γίνεται, δεν λέει ότι είναι. Τον θεωρούν στην απογραφή που γίνεται Ελληνόπουλο. Ναι, και εγώ ξαναρωτάω, κυρία Λεμονή, πού βρίσκεται τη διαφορά, γιατί δεν κατάλαβα, επειδή είναι και προσωπικό το ζήτημα. Πού βρίσκεται τη διαφορά. Σου μίλησε για δύο Μπαγκλαντεζιανούς. Να τελειώσω, αν με επιτρέπεις. Σου μίλησε για δύο Μπαγκλαντεζιανούς, οι οποίοι φύγαν από τον Μπαγκλαντές και ήρθαν ως οικονομική μετανάστευση, όπως αλλιώς να τους αποκαλέσεις, στην Ελλάδα και γεννήσανε παιδί εδώ. Και το παιδί αυτό θεωρείται Ελληνόπουλο. Θα σε ρωτήσω λοιπόν. Και σου λέω εγώ, η μητέρα μου λοιπόν, επειδή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, είναι Αιγύπτια. Ή αν επειδή ήρθε εδώ, τώρα έγινε Ελληνίδα. Δεν είναι τρελό. Η μαμά σου, μια ερώτηση. Η μαμά σου στην Αλεξάνδρεια από τι γονείς γεννήθηκε. Έλληνες. Άρα είναι Ελληνίδα. Οι Μπαγκλατεσιανοί στην Ελλάδα από τι γονείς γεννήθηκαν. Μπαγκλαντεζιανούς. Άρα, λογικά, ναι. Δεν το ξέρω το θέμα, είναι Μπαγκλαντεζιανοί. Όχι, σου λέει εδώ. Όχι, λέμε. Δεν το ξέρω. Μα αυτό λέει εδώ, αυτό λέει εδώ και θα πρέπει να ελεγχθεί λοιπόν, λίγο. Γιατί εκεί λοιπόν, υπάρχει και ένα ζήτημα. Υπάρχει και ένα ζήτημα λίγο και με τις απογραφές που γίνεται. Πώς είμαστε στην Ελλάδα και πώς όχι. Αν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Θεοτοκάτος, θα το ελέγξουμε λίγο και θα το δούμε. Γιατί πραγματικά δημιουργούνται θέματα. Κύριε, έχουμε τον κύριο Σαβριανάκη, τον δικηγόρο. Κύριε Σαβριανάκη, για άλλο θέμα σας πήραμε, αλλά αν το γνωρίζετε, να μας δώσετε και μία απάντηση. Εάν ένα ζευγάρι των Μπαγκλαντές, εδώ, έχει έρθει στη χώρα μας, ναι, και γεννήσει ένα παιδί, ναι, το παιδί είναι Ελληνόπουλο, θεωρείτε. Άμα γεννηθεί στην Ελλάδα, ναι. Θεωρείται Ελληνόπουλο. Βάσει του νέου νόμου, ναι. Και παλαιότερα γινόταν αυτό ή τώρα για τα τελευταία χρόνια. Πάντα. 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 Με τη γέννηση αποκτά. Με τη γέννηση. Μάλιστα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι σωστό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι γίνεται. Όταν η νομοθεσία είχε θεσπιστεί, ναι, δεν είχαμε την εποχή εκείνη αυτή την πλειάδα του ξένου πληθυσμού ο οποίος ερχόταν στην Ελλάδα. Ήτανε αραιάκια, πού τι να σας πω τώρα, στις 100.000 μία περίπτωση και τα λοιπά. Και αντιμετωπίζω το έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, κατά πολύ βέβαια, μπορεί να το δει κανείς και διαφορετικά. Αλλά το δίκαιο ήταν αυτό. Μάλιστα. Άρα, γεννιέται εδώ, ναι, από τον Μπαγκλαντές και θεωρείται Ελληνόπουλο. Υπηρετεί στον ελληνικό στρατό αν είναι αγόρι και τα λοιπά, δεν ξέρουμε για αυτά. Ναι. Μπαϊ. Υποχρεωτικά. Και κάνει ό,τι άλλες υποχρεώσεις έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν απολαμβάνει μόνο προνόμια, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Ναι, ναι. Δεν το ξέραμε και το βλέπω τώρα με αφορμή αυτό το οποίο έγινε στον Αντένα και να μου προκαλεί έτσι και εντύπωση κιόλας. Όχι, έτσι είναι και. Έτσι είναι. Και καμπούρι είναι ακριβώς έτσι.